Οι κοκορομαχίες όμως, κύριε Πρόεδρε, και μάλιστα με αφορμή τέτοια ζητήματα, οι οποίες διεξάγονται στην πόλη των Ελλήνων, να κάνω έτσι στην αποστροφή του λόγου μου και στο τέλος της τοποθέτησής μου, να πω ότι δεν περιποιούν τιμή στο Ελληνικό Κοινοβούλιο οι προσωπικές αναφορές και θα παρακαλέσω και τον κύριο Πρόεδρο της Βουλής και εσάς, που είστε αρμόδιοι αντιπρόεδροι για να διαχειρίζεστε και να συντονίζετε αυτή τη διαδικασία, για να διαφυλάσσετε και το κύρος της Βουλής από διολίσθηση σε πρακτικές και σε συμπεριφορές οι οποίες στοχεύουν σε προσωπικό επίπεδο τους συναδέλφους ή τους υπουργούς προς τους συναδέλφους ή τους συναδέλφους προς τους υπουργούς. Θα πρέπει εσείς πάντοτε να τηρείτε τον κανονισμό, ο οποίος λέει ασχέτων θεμάτων και επιθεμάτων τα οποία από τα προσωπικά που δάφουν αφορούν, πιστέψτε με, κανέναν από εμάς ούτε την ελληνική κοινωνία. Θα πρέπει να τους ανακαλείτε στην τάξη, κύριε Πρόεδρε, ή δυνατόν να τους επιβάλλετε και τις δέουσες ποινές, διότι ως βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου δεν θα απολογούμε βγαίνοντας έξω από την αίθουσα αυτή για συμπεριφορές οι οποίες δεν μας περιποιούν τιμή και για τις οποίες με εγκαλούν οι πολίτες ανυπετείως όσον αφορά, διότι ποτέ έχω φροντίσει να σέβομαι τον κάθε συνάδελφο και την κάθε μία συνάδελφο, ανυπετείως να δέχομαι με την φράση ότι όλοι περίπου ίδιοι είστε και τι εικόνα είναι αυτή την οποία δίνεται στη Βουλή των Ελλήνων και πώς να σας σεβαστούμε εμείς στη συνέχεια. Εάν δεν μπορεί ο καθένας να αυτοσυγκρατηθεί και η κάθε μία από εμάς, κύριε Πρόεδρε, γι' αυτό σας έχουμε ψηφίσει, για να μπορείτε να επιβάλλετε τον κανονισμό και να τον επιβάλλετε εκεί που πρέπει, χωρίς αστερίσκους και χωρίς υποσημείωση. Σας ευχαριστώ θερμά. Θέλω, κυρία Πρόεδρε, επειδή κυρία Παπαγούστα ανέφερε ένα πολύ λεπτό θέμα για τους ΑΜΕΑ και ξέρω ότι έχει γνώση του θέματος, να τη ζητήσω στα πλαίσια της συνεργασίας με το Κοινοβούλιο να χειριστείτε εσείς το θέμα στο Υπουργείο, στην Νομοτεχνική Επιτροπή. Σας χειρίζω δε και τις επιστολές που έχουν κάνει για το θέμα της χειρίας, ώστε να το συμπεριλάβουμε στο επόμενο νομοσχέδιο και το θέμα των ΑΜΕΑ και το θέμα της χειρίας, για να μπορέσουμε πράγματι να αποκαταστήσουμε αυτή την αδικία.